ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, ακούσουμε Stand By Me. Oh, πάμε και πολύ ωραία τραγουδάκι. Λοιπόν, θα αρχίσει ο Θόδωρος τον μπάσο. Πάμε. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand. Stand by, and darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, won't you stand by me? Stand by me. Every sky they will look upon.
Καταρχήν υπάρχει μια δισκογραφική δουλειά. Ακριβώς. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη δουλειά. Ναι, έχει κυκλοφορήσει από τη Λύρα το πρώτο μας CD το 2009. Περιέχει 9 τραγούδια τα οποία έχουν μέσα μουσικά είδη rock κατά βάση, αλλά με πολλά στοιχεία. Δηλαδή θα ακούσεις και blues και dance rock κομμάτι, και rock and roll κομμάτι, και pop και hard rock. Τα κομμάτια αυτά έχουν γραφηθεί στην περίοδο που ήμασταν ακόμα, που γίναμε λύκειο, γυμνάσιο, Ντάνι. Καταλάβετε. Ο μικρός της παρέας είναι άλλος, όχι ο Θοδωρός. Λίγο η κάμερα στο Θόδωρο να πάει. Να δείτε το μικρό της παρέας. Λοιπόν, ναι, τι λέγαμε. Ναι, για το Θόδωρο που ήταν ο πιο μικρός της παρέας. Ναι, και έχουν γραφηθεί τα κομμάτια. Σήμερα θα τολμούσατε να κάνετε μια νέα δισκογραφική δουλειά? Έχουμε. Και φυσικά να πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πλέον οι δισκογραφικές εταιρείες δεν επενδύουν πλέον σε νέα συγκροτήματα, σε νέα παιδιά, σε νέους καλλιτέχνες. Όχι, έτσι. Έτσι δεν είναι. Γιατί έτσι, αν δεν πληρώσεις την παραγωγή, αν δεν πληρώσεις κάποια πράγματα, δεν πρόκειται να δεις, ξέρω εγώ, κάποια δική σου δουλειά στο ράφι κάποιου δισκοπολίου. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στους νέους καλλιτέχνες. Τώρα θα πείτε επίσης πώς βγάλαμε το CD, το βγάλαμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό το κατόρθωμα, γιατί είναι κατόρθωμα πλέον να βγάλεις CD. Σίγουρα. Στη χώρα και να υπάρχει σε δισκοπολία και στο iTunes και στο Amazon. Το διαδίκτυο όμως νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο για την πρόθεση νέων καλλιτεχνών, οπωσδήποτε. Πρόθεση των καλλιτεχνών σήμερα, ενώ παλαιότερα δεν είναι. Όχι. Αλλά ειδικά σήμερα. Χρόνια, πριν 5 χρόνια, ας πούμε, ακόμα στην Ελλάδα ήταν πολύ πίσω η τεχνολογία. Τώρα έχει προχωρήσει και είναι οι καλλιτέχνες βάζουν το. Κάνουν βίντεο κλιπ, το ανεβάζουν στο YouTube το κομμάτι τους και μπορεί. Και ως εκ τούτου βέβαια και το Facebook νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο και στους καλλιτέχνες και στα συγκροτήματα γενικότερα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε τα πάντα από όσον αφορά. Ιντερνετικά. Έτσι. Υπάρχει όμως κάποια ιστοσελίδα δική σας που μπορεί να σε αυτά τα παιδιά. Λίγο γρήγορα. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα www.skelters.gr. Μετά στο Facebook μπορεί να μας βρει κάποιος γράφοντας Skelters Greece Alpha. Skelters Greece V, που είναι το δεύτερο Facebook, είτε στο fan page, το οποίο είναι The Skelters, αν πληκτρολογήσει κάποιος. Υπάρχει και group σαν The Skelters. Στο Twitter υπάρχει λογαριασμός, μπορεί να μας βρει και εκεί πέρα. Στο YouTube είναι www.youtube.com/TheSkelters. Υπάρχουν ανεβασμένα βίντεο κλιπ μας, από εμφανίσεις μας σε διάφορους χώρους της Θεσσαλονίκης και όχι, μόνο. Mm-hmm. Πολλά πράγματα. Ξέχασα κάτι. Στο MySpace επίσης, www.myspace.com. Υπάρχει ακόμη, γιατί νομίζω το MySpace δεν έχει τόσο αυτό. Το MySpace πλέον έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό δεν είναι όπως παλιά. Και το Twitter, άμα γράψεις κάποιος στις Skelters θα μας βρει. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή και θέλω να τελειώσουμε έτσι με ένα τραγούδι. Τι θα ακούσουμε, Άγγελε? Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε, τι να ακούσουμε, παιδιά, τι λέτε εσείς? Βέβαια, δικό σας. Ποιο θα παίξουμε? Λίγο δύσκολο. Λίγο του δίσκου μας. Ωραία. Είσαι σίγουρος? Ωραία. Γιατί πάμε. Όχι. Πάμε. Why
can find me in love, and all I can find. I'm standing at peace, oh, oh, oh. Please tell me the secret, where you find such love. Tell me and I will appreciate you. Oh, I will appreciate you. Oh, tell me, Mr. Knowing Man, where I can find the love and where I can find understanding and peace. Explain to me, tell me the secret, where I can find. Real love. Μπράβο παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε ότι αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Γεια χαρά.